Μήνυμα προς την Άγκυρα απεύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της περιοδίας του. Η χώρα αντιμετώπισε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Στάθηκε όρθια. Στάθηκε όρθια στον Εύρο. Στάθηκε όρθια στα θαλάσσια σύνορα. Αντιμετώπισε τις τουρκικές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και καθόμαστε να συζητήσουμε με την Τουρκία το ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί την μεγάλη μας διαφορά, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, έχοντας απόλυτη πίστη στο δίκαιο των επιχειρημάτων μας, αλλά και απόλυτη εμπιστοσύνη και στις συμμαχίες μας και στις δυνατότητές μας. Εν ώψη της πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, ο Νίκος Αναστασιάδης διαμήνυσε την αποφασιστικότητα της Κύπρου για συνάντηση χωρίς προϋποθέσεις. Αν όντως επιθυμούν ειρηνική επίλυση, θα πρέπει να βοηθήσουν ώστε όχι να ικανοποιούνται οι αξιώσεις της Τουρκίας, αλλά κατά κύριο λόγο των Κυπρίων, είτε Ελληνοκυπρίων είτε Τουρκοκυπρίων. Στο μεταξύ, η νέα Αμερικανική κυβέρνηση εγκαλεί τις συμπεριφορές της Τουρκίας που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τις νατοϊκές της δεσμεύσεις. Εκπρόσωπος του State Department έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και όλους τους συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ να αποφύγουν την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των S-400. Μάλιστα, προειδοποίησε την Άγκυρα ότι η ενδεχόμενη μισημόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή επιπλέον κυρώσεων.